Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πριν αρχίσουμε τη ροή των ειδήσεών μας, να παρακολουθήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Κύπρο τη Δευτέρα, ο ειδικός σύμβουλος ΕΣΠΕ Μπαθέιντε, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Μουσταφά Ακίντζη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προτρέπει τις ενδιαφερόμενες για το κυπριακό πλευρές να διατηρήσουν τα κέρδη που επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντανά, ενώ ΕΣΠΕ Μπαθέιντε προτρέπει όλους τους εμπλεκόμενους να αποφύγουν το παιγνίδι της αλληλοεπίρρηψης ευθυνών. Στην Κύπρο, παράνομο, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλίλ Ντιρίμ, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 43η επέτειο της εισβολής στα κατεχόμενα, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σχέδιο επιπρόσθετης αναπλήρωσης για τα μέλη των ταμείων προνοίας που είχαν υποστεί ζημιές από το κούρεμα του 2013, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Μέτρα κατά της ρύπανσης των ακτών ανακοίνωσε ο Δήμος Λεμεσού. Περισσότερα στο στούντιο από τον Δήμαρχο Λεμεσού, Νίκο Νικολαίδη. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Να αρχίσουμε όμως από την είδηση επιστροφής του Ειδικού Συμβούλου ΕΣΠΕ Μπαθέιντε στην Κύπρο, που θα έχει την Δευτέρα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον Μουσταφά Ακίντζη. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, ο συνεργάτης μας Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, Κώστα. Είναι καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σίγουρα θα μάθατε τουλάχιστον τι περιμένει η κυβέρνηση από την επιστροφή του κυρίου Άιντε και τις συναντήσεις που θα έχει την Δευτέρα με τον πρόεδρο και τον Μουσταφά Ακίντζη. Χαμηλούς τόνους έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ειδικά με την επιστροφή του Ειδικού Συμβούλου των ΗΕ, του κυρίου ΕΣΠΕ Άιντε, εδώ που θα βρίσκεται Δευτέρα πρωί. Ήδη έχει κλειδώσει και το ραντεβού του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Δευτέρα πρωί, και μετά το απόγευμα ο κύριος Άιντε θα βρίσκεται και στα κατεχόμενα, όπου θα έχει και μία συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο και καταδικό ηγέτη, τον κύριο Μουσταφά Ακίντζη. Λοιπόν, Μάριε, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια κινητικότητα. Είχαμε και χθες και την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βλέπουμε μια κινητικότητα, η επιστροφή του κύριου Άιντε. Τώρα, αυτό που αναμένεται είναι εάν θα συζητηθεί η όλη η πορεία μέχρι στιγμής και το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά, ή ακόμη αν έρθει στην Κύπρο με κάποιες εισηγήσεις από τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Κουντέρες. Ναι, βεβαίως, μετά από την εντολή που έχει δώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας χθες το βράδυ, πρωινές ώρες της Κύπρου, ειδικά για τη συνέχιση της διαδικασίας για απείληση του Κυπριακού, μετά από την εντολή που έχει δώσει, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν καταδίνουν τις προσπάθειες τους για απείληση του Κυπριακού, παρόλο που είχαμε ένα μεγάλο ναυάγιο στο Κρανς Μοντάνα. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι ο κύριος Άιντε επιστρέφει πίσω. Να αναφέρουμε όμως το κλίμα του κύριου Άιντε μετά από τις δόσεις και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, ότι ο κύριος Άιντε πήγε στην διεθνή διάσκεψη απροτιμάστος, χωρίς να είναι καλά διαβασμένος για όλες τις πτυχές. Μάλιστα. Και με αυτές τις δόσεις πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και από την Αθήνα προς το πρόσωπο του κύριου Άιντε ως ειδικός διαπραγματευτής, και φαίνεται και η Λευκοσία, και να φέρουμε έντονα ενοχλήθηκε και η Λευκοσία για τους χειρισμούς του κυρίου Άιντε στο Κρανς Μοντάνα, και αυτό αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις. Όμως φαίνεται ο κύριος Άιντε πλέον έχει και την πλήρη στήριξη και την εμπιστοσύνη από το Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, και αυτό φαίνεται ότι θα τα δούμε και θα δούμε περισσότερες εξελίξεις Δευτέρα. Θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει όσο αφορά τις ερωτοαπαντήσεις που είχε μετά το πέρας της ενημέρωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα έχουμε ότι και την κινητικότητα από την τουρκική πλευρά που ετοιμάζουν νέο δικό χάρτη όσο αφορά το Κυπριακό. Φθάνει και στην Κύπρο λοιπόν απόψη ο Πρωθυπουργός παράνομα στα κατεχόμενα, κυρίες και κύριοι, ο Μπιναλίλ Ντιρίμ, για τις επαιτίους της τουρκικής εισβολής. Ναι, βεβαίως, αύριο φτάνει στα κατεχόμενα για παράνομη επίσκεψη να παραστεί στις εκδηλώσεις για την τουρκική εισβολή ο Τούρκος Πρωθυπουργός, ο κύριος Κιτερίν. Ο κύριος Κιτερίν αναμένει να έχει συναντήσεις με το σύνολο της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, όπου θα μεταφέρει και την κατεχόμενη και συναντήσεις ανάμεταξύ Τουρκίας και το ψευτοκράτος για ενίσχυση σε όλους τους τομείς. Ειδικά αυτή είναι μια κίνηση που βλέπουμε συχνά
από την τουρκική πλευρά για τους γιορτασμούς τους, για την παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή στο νησί μας. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Κιπτερίν από την πρώτη ημέρα και αυτός ο ίδιος έβανε αρκετό θεσμό για το ναυάγιο της επίδυσης του Κυπριακού στο Grand Montana. Η επίδυση βεβαίως ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι έτοιμη να ξεχάσουν και παραμένουν πιστικά στις μηδενικές εγγύσεις και ασφάλεια. Βεβαίως και τα επεμβατικά δικαιώματα. Αύριο λοιπόν, Μάρη, συμπληρώνονται 43 χρόνια από την παράνομη εισβολή του τουρκικού καθεστώτος, έτσι ώστε και την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα έκανε και δηλώσεις ο Μουσταφά Κιντζή και έστειλε το μήνυμά του ότι είναι έτοιμοι να μετατραπούν σε μία από τις δύο ίσες συνιστώσες πολιτείες. Ναι, είναι ξεκάθαρο το όραμα του κυρίου Ακιντζή να γίνουμε έναν από τους ίσους εταίρους που με τη λύση φανώνουμε μαζί με την Κύπρο. Δήλωσε ο τουρκοκυπρίος ηγέτης Μουσταφά Κιντζή, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να μετατράψει σε μια από τις δύο ίσες συνιστώντες πολιτείες. Κάτι το οποίο βεβαίως και αναμένουμε και την απάντηση από τη Λευκοσία. Ο κύριος Ακιντζή συνέχισε σε αυτή τη συνέντευξη που έχει δώσει για την παράνομη εισβολή και κατοχή, λέγοντας βεβαίως ότι ο ναυάγιος στο Κράνς Μοντάνα ήταν αποκλειστική ευθύνη προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, που για ακόμα μία φορά δεν μπορεί να ξεχάσει το θέμα ανεγγύσης, ασφάλειας και πραγματικά δικαιώματα. Και μάλιστα ο κύριος Ακιντζή συνέχισε, Κωνσταντίνε κύριε και κύριοι, λέγοντας και έναν ιστορικό το Κυπριακό από το 1963, και δεν μπορούν πλέον οι Ελληνοκύπροι να διασκεδάζουν και να έχουν όλα τα ωφελήματα ως μια Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς να παραμείνουμε εδώ που είμαστε. Κάτι το οποίο είμαι σίγουρος θα απαντήσει και η Λευκοσία στις δηλώσεις του κυρίου Ακιντζή, ειδικά σε αυτό το μήνυμα για την παράνομη εισβολή στο παράθυρο της τηλεόρασης στα κατεγόμενα. Λοιπόν, Μάριε, σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, όπως αναφέραμε, περισσότερο από 2 ώρες διήρκησε η ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας από τον ειδικό σύμβουλο ΕΣΠΕΜ Αθέιντε, αλλά και από την ειδική αντιπρόσωπο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, τόσο για τις εξελίξεις στο Κράν Μοντανά, αλλά και για την ειρηνευτική διαδικασία. Αναφέρουμε ότι τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προέτρεψαν τις πλευρές να διατηρήσουν τα κέρδη που επετεύχθηκαν στο Κράν Μοντανά. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προτρέπει τις ενδιαφερόμενες για το Κυπριακό πλευρές να διατηρήσουν τα κέρδη που επιτεύχθηκαν στο Κράν Μοντανά και τις δεσμεύσεις τους για διευθέτηση του Κυπριακού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώθηκε από τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών Σπεμπαθέιντε και την Ειδική Αντιπρόσωπο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ για τις εξελίξεις στο Κράν Μοντανά και για θέματα της ειρηνευτικής δύναμης, όπως τα περιέγραψε στην έκθεσή του για την UNFICIP ο Αντώνιο Γκουτέρες. Η ενημέρωση έγινε σε κεκλεισμένο των θυρών συνεδρία, η οποία διήρκησε περισσότερες από 2 ώρες. Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, ο Κινέζος πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας είπε ότι τα μέλη του σώματος θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Παράλληλα, είπε, επαναβεβαιώνουν την συνεχή δέσμευσή τους για υποστήριξη των δύο πλευρών στις προσπάθειές τους να φτάσουν σε συνολική και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού, βασισμένη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ανέφερε επίσης ότι τα μέλη του σώματος εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ανανεώσουν την εντολή της UNFICIP για ακόμη 6 μήνες. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Βρετανός μόνιμος αντιπρόσωπος τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει τώρα περίοδος προβληματισμού, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκτιμήσουν τι θα συμβεί μετά. Ερωτηθεί τι χρειάζεται για να έλθουν κοντά οι δύο πλευρές στο θέμα της ασφάλειας και της παρουσίας ή απομάκρυσης των τουρκικών στρατευμάτων, ο Βρετανός αντιπρόσωπος απάντησε ότι πρέπει να ξοδέψουν χρόνο προβληματιζόμενες αν υπάρχει κάποια περαιτέρω κίνηση που χρειάζεται να γίνει. Μετά από την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, και απαντώντας ερωτήσεις, ο ειδικός σύμβουλος ΕΣΠΕΜ Μπαθέιντε τόνισε πως οι πλευρές πρέπει να αποφύγουν το παιχνίδι αλληλοεπίρρηψης ευθυνών. Προτροπή προς όλους τους εμπλεκόμενους να αποφύγουν το παιχνίδι της αλληλοεπίρρηψης ευθυνών, απίφθινε ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, ΕΣΠΕΜ Μπαθέιντε, μετά την ολοκλήρωση των ανεπίσημων διαβουλεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είναι τώρα καιρός για εμπλοκή σε παιχνίδι αλληλοεπίρρηψης ευθυνών. Υπάρχει ήδη υπέρ αρκετό και φαίνεται ότι όλοι θεωρούν ότι οι πάντες εκτός αυτών έκαναν όλα τα λάθη και αυτοί το σωστό. Όμως νομίζω ότι πρέπει να παραδεχθούμε πως υπήρξε μια συλλογική αποτυχία να επιτύχουμε μαζί συμφωνία στο Κράνς Μοντανά.
Ο ειδικός σύμβουλος επανέλαβε την εκτίμηση που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεση του και στις δηλώσεις του ότι οι ηγέτες στην Κύπρο πρέπει τώρα να περάσουν από μια διαδικασία προβληματισμού. Ελπίζουμε ότι δεν θα σπεύσουν να εξάγουν βιαστικά συμπεράσματα και ότι θα προβληματιστούν σοβαρά για το τι μπορεί να γίνει τώρα αφού το συνέδριο για την Κύπρο απέτυχε και ότι αν το πράξουν θα είμαστε διαθέσιμοι. Πρόσθεσε ότι τη στιγμή αυτή, με δεδομένο έναν αριθμό εξέλιξεων πάνω και γύρω από το νησί, δεν βλέπει πως μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Πιστεύω επίσης ότι είναι αρκετά επίγον αυτός ο προβληματισμός να γίνει στο πνεύμα της κατανόησης και του συμβιβασμού και όχι επιδεινώνοντας τις διαφορές που ξεκάθαρα υπάρχουν. Αλλιώς πιστεύω ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξεκινήσουμε εκ νέου οποιαδήποτε διαδικασία. Ο ειδικός σύμβουλος ανέφερε ότι αυτά τα ζητήματα συζήτησαν με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και είπε με βεβαιότητα ότι κάθε μέλος εξέφρασε λύπη για την αποτυχία της διάσκεψης. Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι θα υπάρξει εκ μέρους της γραμματείας μια πολύ ουσιαστική καταγραφή όλων όσα συνέβησαν, επειδή είναι σαφές και ήταν επίσης ένα στοιχείο κάθε παρέμβασης που έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ότι αυτή η διαδικασία έφερε την Κύπρο πιο κοντά από ποτέ σε διευθέτηση. Για τα διαμυφθέντα στο Κραν Μοντανά, ανέφερε πως παρά το γεγονός ότι προς το τέλος άρχισαν τα διάφορα κομμάτια να πέφτουν στη θέση τους, αυτό συνέβη αργά και δεν κατόρθωσαν να κολλήσουν μαζί και να φτάσουν σε συμφωνία. Μάλιστα, το απέδωσε στο πολυετές ερώτημα αν έγινε πρώτο το αυγό ή η κότα. Η ατμόσφαιρα σε εκείνο το δείπνο έκανε τον Γενικό Γραμματέα να συμπεράνει ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον άμεσος σκοπός να συνεχιστεί, δεν υπήρχε έδαφος να συνεχιστεί η διάσκεψη και έτσι αποφασίσαμε να κλείσουμε την διάσκεψη για την Κύπρο. Ο κύριος Σέιντε ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι πάντοτε διαθέσιμα αν οι ηγέτες αποφασίσουν από κοινού να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, αλλά είμαστε στα χέρια τους. Η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Έλιζαμπεθ Σπέχαρ, επανέλαβε την αναφορά του Κινέζου Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι το Συμβούλιο αποφάσισε σε ομόφωνη βάση να ανανεώσει την εντολή της Ουνφικίπ για άλλους 6 μήνες και ότι ειδικότερα εξέφρασε την υποστήριξή του για το έργο της Ουνφικίπ όσον αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας στην ουδέτερη ζώνη. Σε ερώτηση για το πόσο σημαντική για τα ευρωτουρκικά είναι η διαδικασία για την επανένωση της Κύπρου, ο κύριος Σέιντε είπε ότι είναι, αλλά πρωτίστως ο σκοπός της ενοποίησης της Κύπρου είναι προς το συμφέρον των Κυπρίων. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία πως μια διευθέτηση του Κυπριακού θα βελτιώσει σημαντικά τις τεταμένες σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ερώτηση μέχρι πότε θα παραμείνει στα καθήκοντά του, ο κύριος Σέιντε επανέλαβε παλαιότερη δήλωση ότι θα παραμείνει για όσο είναι σχετικός και κάποια στιγμή θα πάψει. Τέλος, είπε ότι το όφελος της συγκεκριμένης κατηγορίας εργοδότησης από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών στην οποία ανήκει είναι ότι απασχολείσαι μόνο όταν σε χρειάζονται. Θα επανέλθω επ' αυτού σε μεταγενέστερο στάδιο, κατέληξε. Στην Αθήνα τώρα, κυρίες και κύριοι, που για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι Τούρκοι παρενόχλησαν και απείλησαν εν πτήση τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. Θα μας ενημερώσει για όλο ο συνεργάτης μας από την Αθήνα, Γιώργος Φωκιανός. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σε ακούμε. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, λοιπόν, αυτό έγινε χθες, έγινε και σήμερα. Οι τουρκικές προκλήσεις εις βάρος του πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκαν, όπως είπες και εσύ, χθες και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αρχικά χθες το αεροσκάφος το οποίο επέβαινε ο κ. Παυλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο και από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, δέχτηκε παρενόχληση από τους χειριστές των τουρκικών ραντάρ, οι οποίοι μέσω ασυρμάτου προειδοποίησαν ότι το αεροσκάφος παραβιάζει τον τουρκικό εναέριο χώρο την ώρα που αυτό προσέγγιζε την Ρόδο. Στη συνέχεια, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επιβιβάστηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο για να μεταβεί στο Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι, οι Τούρκοι επανήλθαν υποστηρίζοντας και πάλι ότι το ελικόπτερο βρίσκεται εντός του τουρκικού FIR. Και τέλος, Κωνσταντίνε, και σήμερα, την ώρα που ο κ. Παυλόπουλος πετούσε με Σινούκου πάνω από την νήσο Παναγία στις Σινούσες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν εκ νέου τους Έλληνες πιλότους ότι βρίσκονται σε τουρκικό εναέριο χώρο. Γιώργο. Λίγη ώρα μετά τις. Ναι. Μάλιστα, ολοκλήρωσε παρακαλώ. Και λίγη ώρα μετά τις τουρκικές παρενοχλήσεις της Κωνσταντίνε, ξεκίνησαν και παραβιάσεις στο Αιγαίο, όταν ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-4 εισήλθε στο FIR Αθηνών μεταξύ Λέσβου και Λίνου και εκτέλεσε υπερτήση πάνω από τις νήσους Μακρονήσι και Ανθρωποφάγου. Μάλιστα. Γιώργο, να κάνουμε και μια αναφορά για την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνη, η οποία θα επισκεφθεί την Αθήνα την Παρασκευή, έτσι, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό αλλά και με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έτσι ακριβώς η κυρία Μογκερίνη, η οποία έρχεται την Παρασκευή, θα έχει συναντήσεις με την ελληνική πολιτική ηγεσία, προκειμένου να συζητηθούν και ευρωτουρκικά θέματα και θέματα τα οποία άπτονται του Κυπριακού.
Την Παρασκευή, λοιπόν, 21 Ιουλίου. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, σχέδιο επιπρόσθετης αναπλήρωσης για τα μέλη των Ταμείων Προνοίας που είχαν υποστεί ζημιές από το κούρεμα του 2013, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου θα ανακοινωθούν στις αμέσως επόμενες ημέρες. Το φθινόπωρο θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και με την έγκριση του επόμενου προϋπολογισμού θα ξεκινήσουν οι πληρωμές, έχοντας υπόψη ότι η αναπλήρωση θα καταβάλλεται στο κάθε μέλος με την συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης που είναι το 65ο έτος. Συνεπώς αυτές είναι οι βασικές πτυχές του σχεδίου, κάλυψη του 75% με ανώτατο όριο της 100.000 και πληρωμή του ποσού στο 65ο έτος του κάθε μέλους, ξεκινώντας σε λίγους μήνες με την έγκριση του επόμενου προϋπολογισμού. Είναι, θεωρώ, ένα σημαντικό μέτρο κοινωνικής πολιτικής που θα καλύψει μερικές δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, πέραν των 30.000 πολιτών θα επωφεληθούν, περιορίζοντας ουσιαστικά την ζημιά που είχαν υποστεί. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στην αστυνομική ενημέρωση. Μαζί μας η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα, κύριε Σκουπίδη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη πυρκαγιά μένεται από τις 3:45 το απόγευμα στην περιοχή Οράς και Βαβατσινιάς. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Κάει και, Κωνσταντίνα, δυστυχώς και εξοχική κατοικία. Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, και είναι εκτός ελέγχου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 3:30 το απόγευμα στην περιοχή του χωριού Ωρά με κατεύθυνση την Βαβατσινιά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, ένα εξοχικό σπίτι κάει και ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς την Βαβατσινιά. Στην μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ρηχτεί 7 οχήματα της πυροσβεστικής, 5 του τμήματος Δασών, 1 του Ταμείου Θύρας και 1 της Πολιτικής Άμυνας του Κοινοτικού Συμβουλίου Οράς. Και να πούμε ότι οι φλόγες καίνε άγρια βλάστηση, πεύκα και ελαιόδεντρα, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς λόγω του δύσβατου της περιοχής αλλά και της συχνής αλλαγής των ανέμων καθίστανται πάρα πολύ δύσκολες. Ελπίζουμε, Κωνσταντίνα, μην υπάρξουν οποιαδήποτε άλλα προβλήματα και να τεθεί πολέχον σύντομα η πυρκαγιά. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, περνάμε τώρα στην Λεμεσό που είχαμε εκρήξεις χειροβομβίδας και εκρηκτικών μηχανισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και μιλάμε για τρεις περιπτώσεις διαφορετικές, όπου κλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η αστυνομία στην Λεμεσό για εισάριθμα περιστατικά εκρήξεων που αφορούσαν ρήψη χειροβομβίδας και πυροδότηση εκρηκτικών μηχανισμών. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στη 1 και 15 τα ξημερώματα στην περιοχή Πολεμιδιών, όταν άγνωστοι έριξαν αμυντικού τύπου χειροβομβίδα σε πεζοδρόμιο. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε 3 οχήματα πολιτών που βρίσκονταν σταθμευμένα στο χώρο. Στόχος εγκληματικών στοιχείων αποτέλεσε και δικηγορικό γραφείο 69χρονου που βρίσκεται σε πολυκατοικία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Γύρω στις 2:25 άγνωστοι πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύως προκαλώντας υλικές ζημιές. Εξάλλου στις 4:35 σημειώθηκε έκρηξη σε όχημα 63χρονου στην κοινότητα Επισκοπής. Όπως διαπιστώθηκε, οι νυχτοβάτες πυροδότησαν αυτοσχέδιο μεταλλικό εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να ευχαριστήσουμε. Να πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση όμως νωρίτερα στην εκπομπή Top Story, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, κύριος Ανδρέας Αγγελίδης. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι ότι οι υποθέσεις αυτές έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και όντως είναι από τις υποθέσεις που. Υπάρχει δυσκολία όσον αφορά ουσιαστικά στην εξυγχρίαση αυτών των υποθεσεών. Σίγουρα προβληματίζει ο χρόνος που έχουν διαπραχθεί, γιατί ήταν όλες το ίδιο βράδυ, περίπου μία ώρα διαφορά η μία από την άλλη. Και θα πρέπει να πω ότι από πλευράς ανακριτών είχε γίνει σήμερα το πρωί έγκαιρα μία σύσκεψη των ανακριτών στη Λεμεσόν, στο ΤΑΕ Λεμεσού, όπου είχαν εξεταστεί εντελεχώς όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες, έχουν καθοριστεί κάποιες ενέργειες οι οποίες θα γίνουν άμεσα. Δεν αποκλείεται η οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη σε αυτές τις υποθέσεις. Όμως, εκείνο το οποίο έχει προκύψει, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή να υπάρχει σύνδεση αυτών των τριών υποθέσεων. Και από πλευράς παραπονουμένων, να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κάτι συγκεκριμένο. Αναμένεται οι ανακριτές να έχουν συνάντηση σήμερα με τους ανακριτές για να
δώσουν, αν έχουν τα οποιαδήποτε στοιχεία που να βοηθήσουν τις έρευνες. Επικεντρωνόμαστε σε αυτό το στάδιο στον εντοπισμό μαρτυρίας ή μαρτυριών που θα βοηθήσουν το ανακριτικό έργο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Σε ευνίδιο ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από έκτακτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Μπιναλίλ Τιρίμ. Ο Λιτιρίμ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Ερντογάν να προχωρήσουν στον ανασχηματισμό, κάτι που αναμενόταν να γίνει από τον Μάιο μετά το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου για τη διεύρυνση των προεδρικών εξουσιών. Συνολικά, κυρίες και κύριοι, 15 από τους υπουργούς της κυβέρνησης παρέμειναν στις θέσεις τους, 6 μετακινήθηκαν σε άλλα υπουργεία, ενώ στο κυβερνητικό σχήμα προσθέθηκαν 5 νέοι υπουργοί. Ο μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νουρετίν Τσανικλή αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας. Νέος Υπουργός Δικαιοσύνης διορίστηκε ο Αμπντουλχαμίντ Γκιούλ, ενώ ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Νουμάν Κουρτουλμούς αναλαμβάνει το Υπουργείο Τουρισμού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογος του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα πάντοτε με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι είχαν και δεύτερη μυστική συνάντηση στο περιθώριο της G20 στο Αμβούργο, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί οτιδήποτε από την συνάντηση. Και δεύτερη κατηδίαν συνομιλία που δεν είχε δημοσιοποιηθεί είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Αμβούργο της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου των G20. Την είδηση επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Λάντον. Ωστόσο, διευκρίνησαν πως επρόκειτο απλώς για σύντομη συνομιλία και όχι δεύτερη συνάντηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε στο Twitter ότι οι ψεύτικες ειδήσεις για μυστικό δείπνο με τον Πούτιν είναι αρρωστημένες. Όλοι οι ηγέτες και οι σύζυγοί μας ήμασταν καλεσμένοι της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Οι κατασκευασμένες ειδήσεις γίνονται όλο και περισσότερο ανήθικες, ακόμη και ένα δείπνο στο πλαίσιο των G20 παρουσιάζεται ως κάτι μεμπτό. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ θα προτείνει τον Τζον Χάντσμαν, πρώην πρέσβη στην Κίνα επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, για τη θέση του πρέσβη στη Ρωσία. Ένας διορισμός που πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα στις πανέμορφες παραλίες της Λεμεσού και είναι μαζί μας ο στούντιο δήμαρχος Λεμεσού, κύριος Νίκος Νικολαίδης, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για την δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε το πρωί ανακοινώνοντας μέτρα κατά την ρήπαση των ακτών. Κύριε Νικολαίδη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, τώρα η δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν για να ανακοινωθούν μέτρα κατά την ρήπαση των ακτών, όπου δεν είναι τα πρώτα μέτρα. Είναι η τέταρτη φορά που. Ακριβώς έγινε μια δημοσιογραφική διάσκεψη για να ανακοινώσουμε κάποια αναβαθμισμένα μέτρα. Μάλιστα. Έχουμε αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να βλέπουμε το θέμα της αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας. Αυτή της πανέμορφης θάλασσας, όπως είπετε, στην πανέμορφη παραλία της Λεμεσού. Ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό δυστυχώς κάθε χρόνο ταλαιπωρεί τους λουωμένους. Το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα που υπάρχει πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες. Και προσπαθήσαμε φέτος να το δούμε πιο συντεταγμένα, πιο οργανωμένα, πιο συνολικά. Αν θέλετε, αναλαμβάνοντας ο Δήμος κάποιες πρωτοβουλίες, ανεξάρτητα από το αν είναι δική του ευθύνη ή όχι. Εμείς θεωρούμε ότι οι παραλίες και οτιδήποτε συμβαίνει στη Λεμεσό εμπεριέχει το στίγμα και τη δική μας ευθύνη. Άρα, αναλάβαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δημιουργήσαμε μια συντονιστική ομάδα, δημιουργήσαμε ένα κέντρο στο υγειονομείο του Δήμου με ένα τηλέφωνο. Επί 24 ώρες βάσεως. Υπήρξαν κάποια περιστατικά που ήταν το φως της δημοσιότητας και η ρύπανση. Ασφαλώς, ναι, και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Γι' αυτό προχωρούμε με μέτρα τα οποία αναβαθμίζουμε κάθε φορά που υπάρχει αυτή η ανάγκη. Σήμερα εξαγγείλαμε μια πιο ολοκληρωμένη, αν θέλετε, στρατηγική σε συνεργασία και με τον Δήμο της Γερμασόγειας και με τον Άγιο Τίχωνα, οι οποίοι επίσης έχουν παραλίες στον κόλπο της Λεμεσού. Τα μέτρα αφορούν κυρίως την επιτήρηση, τα προληπτικά μέτρα, που μέχρι σήμερα η επιτήρηση της θάλασσας γινόταν δια θαλάσσης. Ο Δήμος έχει ένα πλοιαράκι, το οποίο κάθε μέρα πλέει στον κόλπο της Λεμεσού και επιτηρεί για τυχόν λίμματα ή εστίες μικροβίων. Επίσης, το τμήμα Αλίας μέρα παραμέρα βγάζει το δικό του πλοιαράκι. Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε πλέον και πτυτικά μέσα. Υπάρχει ένα αμφίβιο πτυτικό μέσο που είναι βάρκα και αεροπλανάκι ταυτόχρονα, επανδρωμένο, το οποίο θα βγαίνει δύο φορές τη βδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο, σε
πτήσεις σε όλο τον κόλπο της Λεμεσού για να εντοπίζει τυχόν κοιλίδες στη θάλασσα. Μπορεί να κατεβαίνει στη θάλασσα και να παίρνει και δείγματα για μικροβιολογική τεχνολογία, βλέπουμε. Ακριβώς εξέταση. Μαζί με αυτό το επανδρωμένο οπτικό μέσο υπάρχει και η τεχνολογία για μη επανδρωμένα drones, επίσης τα οποία μπορούν από την παραλία να, με τηλεκατεύθυνση να παίρνουν και close-up εικόνες όπου θα μπορούν να εντοπίζουν αυτές τις κοιλίδες. Άρα αυτά τα πτυτικά μέσα θα επιτηρούν μαζί με τα θαλάσσια μέσα σχεδόν επί καθημερινής δράσης στον κόλπο της Λεμεσού. Παράλληλα, έχουμε ένα σύστημα παρατηρητών αποτελούμενων από ναυαγοσώστες, από χειμερινούς κολυμβητές, από ενεργούς πολίτες. Οποιοδήποτε εντοπίσει το πρώτο στίγμα, αν θέλετε, της οποιασδήποτε ρύπανσης μέσα στη θάλασσα, μπορεί να τηλεφωνήσει στο 25-884-390, είναι τηλέφωνο 24 ώρου βάσης, όπου με το που θα εντοπίζεται η πρώτη αιστεία ρύπανσης, τότε θα κινητοποιείται η όλη διαδικασία. Θα πηγαίνουν αυτά τα πλοιάρια, αν είναι στην περιοχή, για να αντιμετωπίζουν, να περισυλλέγουν ό,τι μπορεί να περισυλλεγεί, να διασπούν αν πρέπει να γίνει μια διάσπαση εκεί της ρύπανσης. Θα πηγαίνει επίσης η υπηρεσία του Δήμου να παίρνει δείγματα τα οποία θα τυχάνουν μικροβιολογικής επεξεργασίας στο εργαστήριο του ΤΕΠΑΚ. Έχουν κλείσει μια ειδική συμφωνία με το ΤΕΠΑΚ. Ταυτόχρονα θα ειδοποιούνται τα πτυτικά μέσα για να έρχονται, για να δουν κατά πόσον αυτή η εστία ρύπανσης είναι ευρύτερη ή κατά πόσον μπορεί να εντοπιστεί μια πηγή από την οποία να προέρχεται αυτή η ρύπανση. Εάν εντοπιστεί αυτή η πηγή, για παράδειγμα, αν αυτή η πηγή είναι μια πιθανή πηγή, ένα πλοίο στο Αγκυροβόλιο, τότε θα ειδοποιείται το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας να πηγαίνει με τα θαλάσσια μέσα τα δικά μας πάνω στο πλοίο και να ελέγχεται το πλοίο, το οποίο όσα πλοία είναι στο Αγκυροβόλιο έχουν σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Θα παίρνετε δείγμα από αυτή την τριτοβάθμια επεξεργασία που υποτίθεται έκαμαν πριν τα ρίξουν τα λίμματα στη θάλασσα και θα γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης του δείγματος που θα παίρνουν από το πλοίο με το δείγμα που θα παίρνουν από, το συγκεκριμένο, από την συγκεκριμένη εστία ρύπανσης μέσα στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος. Και δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και ελπίζουμε να μειώσουμε στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Υπάρχει πλέον και μια διαδικασία αδειοδοτημένη παραλαβής των λιμάτων από τα πλοία του Αγκυροβολίου. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, μέχρι πρόσφατα, αυτή η διαδικασία με έναν αδειοδοτημένο, αν θέλετε, φορέα. Τώρα υπάρχει. Άρα είναι και ελεγχόμενη, δηλαδή ό,τι παραλαμβάνει κάποιος από αυτά τα πλοία οφείλει να τα παραδώσει στην αρχή λιμένων κάτω στο λιμάνι, η οποία αρχή λιμένων έχει εγκαθιδρύσει 4 δεξαμενές δικές της, οι οποίες θα αρχίσουν να λειτουργούν από φέτος, όπου θα παραλαμβάνουν αυτά τα λίμματα και μέσα από μια διαδικασία προελέγχου θα τα διοχετεύουν στο σύστημα του ΣΑΛΑ και όχι σε ένα βιντεοφόρο για να τα εναποθέσει όπου θα τα αναποθέσει. Με όλα αυτά τα μέτρα, και αν χρειαστεί θα πάρουμε και επιπρόσθετα μέτρα, ελπίζομαι να ασκηθεί ένας όσον το δυνατόν πιο αποτελεσματικός έλεγχος. Θέλουμε τη θάλασσα της Λεμεσού να είναι η καλύτερη δυνατή θάλασσα που μπορούμε να έχουμε. Πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρατε, έτσι ώστε να τα γνωρίζουμε όλοι μας. Κύριε Δήμαρχε, τώρα όσον αφορά αυτά τα επανδρωμένα drones, αυτά ανήκουν στον Δήμο Λεμεσού? Όχι. Απλά είναι υπηρεσίες, θα αγοράσουμε υπηρεσίες και το κόστος αυτής της υπηρεσίας θα καλυφθεί από 4 φορείς. Τον Δήμο Λεμεσού, τον Δήμο Γερμασόγειας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τείχωνα, που είναι οι ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές, συν το Τμήμα Αλίας. Και πρέπει να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης, της επιτήρησης και της καταστολής της ρύπανσης της θάλασσας. Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά είναι ήδη σε λειτουργία ή θα γίνει κάποια επίσημη ενέργεια? Εκτός από τα πτυτικά μέσα, τα υπόλοιπα ήταν ήδη σε λειτουργία. Από αύριο αρχίζουμε με τις τακτικές, από το ερχόμενο Σάββατο θα αρχίσουν οι πρώτες τακτικές από αέρος περιπολίες, πτήσεις, και από επίσης αύριο μεθαύριο, όταν θα εντοπίζεται η πρώτη εστία ρύπανσης της θάλασσας, θα ενεργοποιείται η διαδικασία επιτήρησης από θάλασσα κλπ. Από αέρος κλπ. Για οποιαδήποτε εστίες ή οποιαδήποτε περιστατικά, κυρίες και κύριοι, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, είναι 25-884-390, σωστά? Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να περάσω σε μια άλλη δήλωση την οποία κάνατε εσείς και έχει στόχο ο Δήμος Λεμεσού να καταστεί η Λεμεσό σε ένα περιφερειακό κέντρο κρουαζιέρας. Τώρα από αυτό πώς ερμηνεύεται? Κάποτε η Λεμεσό δεχόταν πάρα πολλά κρουαζιερόπλια. Υπήρχε το τρίγωνο Λεμεσό, Κάιρο, Πυραμίδες, Ισραήλ, Άγιοι Τόποι, που προσέλκυε πάρα πολύ κόσμο. Κάναμε λοιπόν μια σύσκεψη χθες στη Λεμεσό με όλους τους εμπλεκομένους φορείς.
τον ΓΟΤ, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, το ΕΒΕΛ. Φέραμε τον διαχειριστή του λιμανιού, τον εμπορικό διαχειριστή σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση, την DP World. Κάτσαμε κάτω για να δούμε πώς μπορεί η Λεμεσός να επανέλθει σε αυτόν τον τομέα, έναν τομέα πολύ χρήσιμο για την τουριστική επαναδραστηριοποίηση και ανάπτυξη, αν θέλετε, της Λεμεσού. Τώρα υπάρχουν κάποιες προοπτικές για κάποια κρουαζιερόπλια, όμως δεν είναι στον αριθμό και στον βαθμό που νομίζουμε ότι η Λεμεσός θα μπορούσε να κάνει. Ήταν δύο οι τομείς τους οποίους είδαμε. Ο ένας τομέας είναι πώς θα μπορέσουμε να ξαναστήσουμε το προϊόν. Στον βαθμό που υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή, θα πρέπει να ξαναστήσουμε το προϊόν με προορισμούς της γύρω περιοχής. Μπορεί να είναι ο Λίβανος, μπορεί να είναι η Ιορδανία. Ακόμα και η Αίγυπτος σιγά σιγά θα βγαίνει έξω από την κρίση. Αυτό είναι μια προοπτική που τη βλέπουμε να αναπτύσσεται τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Δεν περιμένουμε δηλαδή τα επόμενα 1-2 χρόνια να έχουμε ουσιαστική ανάπτυξη. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά θα πρέπει να δούμε τον δεύτερο τομέα. Να δούμε τις υποδομές υποδοχής, δηλαδή από τη στιγμή που έρχεται ένας τουρίστας και θα έχουμε αρκετά κουραζιερόπλια μέχρι το τέλος του χρόνου, όχι όμως στους αριθμούς που θα θέλαμε. Από τη στιγμή που θα έρχεται ένας τουρίστας, τότε να παίρνει μαζί του τις καλύτερες δυνατόν εμπειρίες. Αυτό θα το κάνουμε ανεξάρτητα από τις προοπτικές να δυναμώσουμε και να μεγαλώσουμε την Κύπρο τουριστικό προορισμό σε ό,τι αφορά τα κουραζιερόπλια. Άρα θα προχωρήσουμε στις υποδομές, σε διαδικασίες υποδοχής και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μέσα από μικρές επιτροπές που θα επεξεργαστούν συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα αρχικά θέσαμε τον στόχο και θα υπάρξει και η συνέχεια. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλή σας συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα έτσι διαφορετικό θέμα τώρα. Το πρώτο παιδί στον κόσμο που υποβλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση χεριών μπορεί πλέον να γράφει, να τρώει και να ντύνεται μόνο του μετά, κυρίες και κύριοι, από 7 απορρίψεις χεριών. Ενώ τα μοσχεύματα πρέπει να αναφέρουμε ότι προερχόταν από παιδί που είχε χάσει τη ζωή του τον Ιούλιο του 2015. Επιτυχημένη θεωρείται η πρώτη διπλή μεταμόσχευση χεριών σε παιδί, καθώς 18 μήνες μετά την επέμβαση, ο 10χρονος Ζάιον Χάρβεϊ μπορεί πια να γράφει, να τρώει και να ντύνεται μόνος του. Η πορεία της υγείας του μικρού ασθενή περιγράφεται σε ειδική έκθεση που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο The Lancet Child and Adolescent Health. Η πρώτη διπλή μεταμόσχευση χεριών σε παιδί στον κόσμο ήταν επιτυχής υπό προσεκτικά μελετημένες συνθήκες, αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση χεριών σε ενήλικα έγινε το 1998. 18 μήνες μετά το χειρουργείο, το παιδί είναι πιο ανεξάρτητο και ικανό να συμμετέχει σε καθημερινές δραστηριότητες. Εξακολουθεί να βελτιώνεται καθώς υποβάλλεται σε καθημερινή θεραπεία για να αυξήσει την λειτουργικότητα των χεριών του και σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη για να μπορέσει να αντιμετωπίζει τις συνεχιζόμενες απαιτήσεις του χειρουργείου του, εξηγεί η Δόκτωρ Σάντρα Αμαράλ, γιατρός στο νοσοκομείο Παιδών της Φιλαδέλφια, όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση τον Ιούλιο του 2015. Συγκεκριμένα 8 μήνες μετά την επέμβαση, ο μικρός Ζάιον χρησιμοποιούσε ψαλίδι και ζωγράφιζε με μαρκαδόρους, ενώ εντός 12 μηνών μπορούσε να κρατήσει μπαστούνι του μπέιζμπολ και με τα δύο του χέρια. Να σημειωθεί ότι τα μοσχεύματα προέρχονταν από παιδί που είχε χάσει τη ζωή του τον Ιούλιο του 2015. Ο Ζάιον Χάρβεϊ είχε υποβληθεί σε ακροτηριασμό των άνω και κάτω άκρων σε ηλικία 2 ετών, έπειτα από σιψεμία, ενώ υποβλήθηκε και σε μεταμόσχευση νεφρού. Αν και υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή υπέστη 8 απορρίψεις των χεριών, περιλαμβανομένων σοβαρών επεισοδίων στη διάρκεια του 4ου και του 7ου μήνα μετά τη μεταμόσχευση, επισημαίνεται στην ιατρική έκθεση. Έφτασε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Πριν από δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Τούτελαν στο Λουξεμβούργο. Ο ΑΠΟΕΛ έβαλε πρώτος γκολ, προηγείται με 0-1 μέσα στο Λουξεμβούργο. Και νομίζω ότι πλέον πρέπει να έχει τρομερές τάσεις αυτοκτονίας για να μπολέσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Από το σημείο του πέναλτι σημειώθηκε τον γκολ του ΑΠΟΕΛ από τον Ιγκόρ Ντεκαμάργο. Το πέναλτι κέρδισε ο Αυστραλός Ορ. Το αφιέρωσαν όλοι στον Βάντερ, γιατί σήμερα έγινε ξανά μπαμπάς, απέκτησε μία κορούλα. Έτσι το αφιέρωσαν τον γκολ. Ο Βάντερ δεν είναι στην δεκάδα, είναι στον Τάγκο. 0-1 λοιπόν ο Αμπόες, θυμίζουμε 1-0 νίκησε και στη Λευκοσία. Και λογικά θα περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League που τον περιμένει η Βιτορούλ Κωνστάντζα. Τώρα είμαστε στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Έγινε συνέντευξη τύπου Σοφρόνη Αυγουστή πριν από μία ώρα για τον αυριανό αγώνα
με την Ζάρια Μπάλτη της Μολδαβίας. Είπε ο Αυγουστή ότι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στην Κύπρο. Πάμε σοβαρότητα για να πετύχουμε και δεύτερη νίκη το αυριανό παιχνίδι. Αυτό είπε και ο Χάμπος ο Κυριάκου, που ήταν επίσης παρός στη συνέντευξη τύπου. Θυμίζουμε ότι αύριο το βράδυ θα παίξουν και η ΑΕΛ στις 9 η ώρα με την Progress από το Λουξεμβούργο και η ΑΕΚ στις 8 η ώρα με την Cork City. Να πούμε τέλος δύο μεταγραφικές ειδήσεις για την Ομόνοια. Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον 32χρονο ανασταλτικό Χαφ Μαδούρο, Ολλανδός πρώην διεθνής, 18 συμμετοχές. Τελευταία ομάδα του Ινγκρόνικεν στην Ολλανδία, έπαιξε και στον ΠΑΟΚ. Και επίσης η ανόρθωση προχωρά σε την απόκτηση ενός ακόμα εξελίξιμου Κύπριου ποδοσφαιριστή, του Πιλέα, ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια στις ακαδημίες της Άστερας, 18 χρονών, αριστερός μπακ. Κωνσταντίνε. Μάλιστα, λοιπόν. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας το πιο εξελιγμένο τεχνολογικά δίκτυο. 4,5G από την Cita Mobile Vodafone. Δύναμη στην επικοινωνία σου. Έχεις τη δύναμη να ξεπερνάς τα όρια στην επικοινωνία σου. 4,5G από τη Cita Mobile Vodafone. Cita Mobile Vodafone. Power to you. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 19 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νότια, βόρεια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.